να γίνεται αναφορά σε όσα μέχρι τώρα σας είπα. Και έχουμε λοιπόν την οικογένεια ως θεοίδρυτο οργανισμό. Και γι' αυτό η οικογένεια είναι μια εστία αγάπης. Γιατί? Διότι είναι πλασμένη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και ο Θεός μας είναι τριαδικός. Τρία πρόσωπα, τα οποία έχουν διαφορετικά ιδιώματα, χαρακτηριστικά. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Πατέρας, το δεύτερο ο Υιός. Ο Πατέρας είναι αγέννητος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Ο Υιός είναι γεννητός. Και το Πνεύμα το Άγιον που είναι το εκπορευόμενον εκ του Πατρός. Τρία πρόσωπα διαφορετικά, αλλά ομοούσια. Φως ο Πατήρ, ψάλλουμε στο εξαποστηλάριο της Αγίας Τριάδος, φως ο Υιός, φως και το Πνεύμα. Η Τρισήλιος Θεότης. Και όμως αυτά τα τρία πρόσωπα αποτελούν τον ένα Θεό. Τα τρία πρόσωπα αυτά διατηρούν το ξεχωριστό τους ιδίωμα. Δεν συγχέονται. Ούτε το ένα πρόσωπο απορροφάει το άλλο πρόσωπο. Ούτε το επισκιάζει, ούτε το ακυρώνει. Τα τρία πρόσωπα αυτά συνδέονται εν ελευθερία και είναι η έκφραση της αγάπης. Όταν λέμε ότι ο Θεός αγάπη εστί, δεν περιγράφουμε την ουσία του Θεού, γιατί την ουσία του Θεού κανείς δεν την ξέρει. Περιγράφουμε